Ας μείνουμε Ευρώπη, πάμε να δούμε τις εξελίξεις σε μια άλλη χώρα ενδιαφέροντος, την Γαλλία. Συζητούσαμε νωρίτερα, ούτως ή άλλως με τον Μάνο Καραγιάννη, για τις συνέπειες του Brexit, για τις συνέπειες της αποχώρησης της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως αυτές που αφορούν στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, αλλά και γενικότερα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Γαλλία, η οποία μετά την Βρετανική αποχώρηση παραμένει η χώρα η οποία θα εξισορροπεί ή αυτός που πρέπει να είναι ο ρόλος της, την γερμανική επιρροή. Η Βρετανία επέλεξε την αποχώρηση, η Γαλλία είναι αναγκασμένη να παίζει το ρόλο του εξισορροπητή και κυρίως για τα δικά της συμφέροντα. Είμαι ο Σέντς Ζαβέτας, συγγραφέας, κριτικός τέχνης, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο στο Παρίσι. Καλησπέρα, Δημοσθένη. Καλησπέρα, Λάβο. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Μόλις γύρισες από Παρίσι. Τι γίνεται, τι λέει ο Μακρόν? Χτες γύρισα. Τι λέει, τι γίνεται εκεί? Συμμετείχα και στην προηγούμενη, τη Τρίτη, στη μεγάλη διαδήλωση. Το Παρίσι είναι μπλοκαρισμένο. Δεν κινείται τίποτα. Αυτό το λέω από ευκαιρία να το ακούσουν και όσοι θέλουν να πάνε. Μόνο αν υπάρχει αυτοκίνητο ή κάποιο αυτά τα Uber που έχουν ή κάποια ταξί, και αυτά πάντοτε κατ' επιλογή, και βέβαια με τη δυνατότητα να ξέρουμε ότι θα έχουμε μεγάλες ουρές καθυστέρησης, διότι δεν κινείται τίποτα. Κλειστά μετρό, κλειστά τρένα, κάτι πάνε να κάνω τώρα δίθεν στις διακόσεις λόγω των γιορτών. Το βλέπω δύσκολο, γιατί οι διαδηλωτές διεκδικούν την ολοκληρωτική απόσυρση του νομοσχεδίου, δηλαδή την ολοκληρωτική νίκη επί του Μακρόν, και θα το πετύχουν κατά τη γνώμη μου, θα σας εξηγήσω και μετά όταν θα μιλήσουμε και λόγους. Οπότε είναι μια κατάσταση η οποία δεν περνάει εδώ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Λοιπόν, διάβαζα γιατί. Γιατί προφανώς εδώ έχουμε και άλλα να ασχολούμαστε, αλλά το τι συμβαίνει στη Γαλλία είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ μεγάλη συγκινητοποίηση, διάβαζα, και οι απεργιακές και σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή στον δρόμο, στις διαδηλώσεις, έτσι. Ότι είναι πολύ μεγάλες. Δεν είναι μόνο αυτό. Εκτός από αυτό το οποίο είναι το πρακτικό μέρος, εδώ μετά το Brexit ακολουθεί, είναι και το άρθρο μου σήμερα στον Ελεύθερο Τύπο, ίδια πορεία με το Brexit, αλλά από άλλο δρόμο, από άλλο μετερίζει, ακολουθεί και η Γαλλία. Δηλαδή, αμφισβητεί τις μέχρι τώρα πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τρία επίπεδα. Στο ταυτοτικό, στο μεταναστευτικό και στο θέμα της ασφάλειας. Δηλαδή, στο θέμα της οικονομίας ταυτόχρονα. Τα αμφισβητεί με ανοιχτό πλέον τρόπο. Οι διαδηλωτές δεν υποχωρούν σε τίποτα. Τι ζητάνε ακριβώς, για να έχουμε μια εικόνα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε πάντοτε όπως με τα κίτρινα γυλαίκα, γιατί μόνο μαζί κάναμε σοβαρή συζήτηση τότε. Έχουμε το εξής. Τότε ήταν η βενζίνη, τώρα είναι το συνταξιοδοτικό. Ο Μακρόν θέλει να περάσει αυτό που πάει να περάσει όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή το 67 η σύνταξη, και επίσης να κοπούν τα διάφορα επιδόματα των διαφόρων ταμείων, οι διάφορες, αν θέλετε, οι διαδραστήτες, αλλά πάει να εστάσει και ένα καινούριο τρόπο, το λεγόμενο ο τρόπος των σημείων. Δηλαδή, όσοι δεν έχουν ανάλογες ώρες εργασίας ή όσοι δεν έχουν και τα ανάλογα μπόνους καλύτερης ποιότητας εργασίας, αυτοί θα έχουν λιγότερη σύνταξη. Δηλαδή, εδώ πέρα έχουν τραβηθεί οι Γάλλοι. Αν εγώ δεν μπορώ να δουλέψω τόσες ώρες και δεν μπορώ να δουλέψω με την ίδια απόδοση, θα είμαι λιγότερο καλός στο να πάρω σύνταξη από τους άλλους. Αυτό για τους Γάλλους, οι οποίοι είχαν μια παράδοση στην υπεράσπιση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων τους, των δικαιωμάτων πρόνοιας στα αξιωτικά κλπ. Το κράτος πρόνοιας. Ναι. Το κράτος πρόνοιας. Για αυτούς είναι κάζους μπέλη. Αυτοί το εφεύραν στην σύγχρονη Ευρώπη. Το κράτος πρόνοιας, αυτό το πράγμα όπως το λέμε, είναι εφεύρεση των Γάλλων. Οι Γάλλοι το εισήγαγαν στο πολιτικό λεξιλόγιο και στην πολιτική διαμάχη, στους πολιτικούς αγώνες. Άρα λοιπόν τώρα έγινε η πρώτη υποχώρηση από τον Μακρόν. Η πρώτη υποχώρηση είχε να κάνει με την ηλικία. Το πάει στα 64 χρόνια. Ψάχνει να βρει μεσαία λύση. Πρώτη υποχώρηση. Αυτό σημαίνει στους διαδηλωτές ότι αυτοί έχουν το πάνω χέρι πια. Παίζουν αυτοί. Και δεν έχουν διατεθειμένοι να υποχωρήσουν σε τίποτα. Το δεύτερο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, πρέπει να ξέρουμε, είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση οι Γάλλοι να δεχτούν άλλου είδους διαπραγματεύσεις σε σχέση με την εξέλιξη που θα έχει και το μεταναστευτικό και το ταυτοτικό. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι για τους Γάλλους. Άρα λοιπόν ο Μακρόν, ό,τι διαδρομή και να κάνει, θα χάσει.
Ένα παράδειγμα. Άρα εδώ υπάρχει, συγγνώμη, Δημοσθένη, υπάρχει μία σύμπτωση δύο θεμάτων τα οποία καίνε τους Γάλλους. Το ένα είναι το ταυτοτικό, το θέμα της μετανάστευσης και γενικά της γαλλικότητας, της γαλλικής φυσιογνωμίας, της εθνικής φυσιογνωμίας της Γαλλίας, και το άλλο είναι το θέμα των δικαιωμάτων, εργασιακών και άλλων, έτσι, το οποίο είναι συνδυασμός εκρηκτικός πολιτικά για τους Γάλλους. Μην ξεχνάμε ότι μεγάλες κινητοποιήσεις, οι οποίες διαχέονται και πέραν από εθνικά σύνορα, ξεκινούν συνήθως από Γαλλία. Πάντα, πάντα. Είναι ο δείκτης. Δεν είναι η Γερμανία, δεν είναι η Βρετανία. Είναι η Γαλλία. Αυτή είναι η ουσιαστικά η πολιτική καρδιά της Ευρώπης. Αυτό ισχύει ακόμη. Και διότι έχουν πολιτική συνείδηση. Αν τους δείτε στον δρόμο πώς κατεβαίνουν και πώς συγκρούονται μετά από μια αστυνομία η οποία έχει δείξει δείγματα φοβερής αγριότητας, αυτό το πράγμα είναι τέτοια παλικαριά που εγώ πραγματικά κυκλοφόρησα και φωτογραφίες δικές μου. Πήγα μπροστά εκεί, αλλά μετά από κάποια στιγμή έπειτα φοβήθηκα με τις ακριγόνα τα οποία έπεσαν δίπλα και τα οποία έβλεπα τους ανθρώπους να χτυπιώνται. Δηλαδή πραγματικά φοβήθηκα, πήγα λίγο πίσω. Και λόγω ηλικίας και λόγω του ότι είμαι από άλλη χώρα, παρόλα αυτά είναι η συγκρούσεις είναι σώμα με σώμα. Δεν πάνε τίποτα πίσω. Αλλά αυτό που θέλω να πω να καταλάβει ο κόσμος είναι το εξής. Το νομοσχέδιο με τη συντάξη. Εδώ είναι η φοβερή αντίφαση. Ο κόσμος συμφωνούσε με την αλλαγή τη νομοθεσία για τη συντάξη, διότι όλοι πίστευαν ότι τα συντεχνιακά πρέπει να υποχωρήσουν υπέρ των συλλογικών. Ξεκίνησαν δηλαδή τις διαδηλώσεις με την εξής αντίφαση. Απ' τη μία, το 70% δεν δίνει εμπιστοσύνη στο Μακρόν και απ' την άλλη, το 60%, 65% ήθελε την αλλαγή. Τώρα έχουμε φτάσει στο 55% να μην θέλει την αλλαγή. Δηλαδή, όσο περνάνε οι μέρες, η στάση του Μακρόν δεν βοηθάει τον ίδιο και την κυβέρνησή του και αυξάνει ακόμη, αφαιρεί δηλαδή ακόμη και από τους φίλους του νομοσχεδίου. Το συμβούλευσαν να μην μιλήσει για ένα διάστημα. Να βάλει τον Εντουάρ Φιλίπ και να μπει μπροστά ο Πρωθυπουργός, όπως πάντα, για να βγάλει τα κάστανα. Αλλά δεν μπορεί να μην ανοίξει το στόμα του και να πει μία μπουρδα. Με συγχωρείτε. Ποια μπουρδα θα πει ο Μακρόν, τον οποίο εγώ σε πολλά θέματα δεν διαφωνώ με την πολιτική του. Η μπουρδα είναι η έκταση. Μιλάει στους διαφωνούντες προχθές και λέει σε μια ομάδα η οποία τον γιουχάρισε, γυρνάει και λέει: τι μιλάτε εσείς, ανθρωπάκια, με το μικρό σας περίγυρο του Παρισιού. Ανοιχτείτε στον κόσμο. Είναι λόγια αυτά Προέδρου προς διαφωνούντες. Όταν κάποτε κάποιος είπε το ΣΥΡΑΚ, με συγχωρείτε για την έκφραση, αυτό είναι φοβερό, είπε στο ΣΥΡΑΚ, γεια σου ηλίθιε πρόεδρε, τον πλησιάζει ακριβώς ο ΣΥΡΑΚ, αυτή την είναι αμήνυτο. Του δίνει το χέρι και του λέει καλημέρα σας. Με λένε Ζακ ΣΥΡΑΚ. Με φοβερή ψυχραιμία. Κάτσε άλλη κερί, τότε άλλα μεγέθη. Πάντως, δεν υπάρχει κανένα πολιτικό μέγεθος αυτή τη στιγμή στη Γαλλία απέναντι από τον Μακρόν. Ο Μακρόν είναι αυτός που είναι. Φαίνεται ότι σε ορισμένα πράγματα βελτιώνεται ή τα χειρίζεται καλύτερα, τα αντιλαμβάνεται και τα χειρίζεται καλύτερα. Ας πούμε τα θέματα εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας. Έχει αντιληφθεί ότι η Γαλλία πρέπει να επανακάμψει γεωπολιτικά, διότι οικονομικά έχει ζόρια, πρέπει με κάτι να το έχει ισορροπήσει. Κάνει ό,τι κάνει. Από την άλλη, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια προσωπικότητα απέναντί του από τους άλλους. Κοιτάξτε να δείτε. Ενώ η Λεπέν, έτσι, και αναφέρομαι στους εντεξιούς, στους χριστιανοδημοκράτες, ας πούμε, και στους σοσιαλιστές. Το μόνο αντίπαλο δέος αυτή τη στιγμή είναι η Λεπέν. Έτσι. Ναι, έχουμε μια μικρή αλλαγή όμως, Λάμπρο. Η Λεπέν παραμένει σταθερά και ανωδικά πρώτη. Όμως, εδώ πέρα γίνονται διεργασίες, τις οποίες εγώ μπορώ να τις αναφέρω από τώρα και θα με θυμίσω. Και συγγνώμη για να μην παρεξηγηθώ, δεν αναφέρομαι ότι η Λεπέν δεν κάνει ή δεν είναι προσωπικότητα ή δεν είναι μέγεθος. Αναφέρομαι στο κλασικό γαλλικό πολιτικό σύστημα, αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή βγαίνει απέναντι από τον Μακρόν. Εάν δεν θέλουν τη Λεπέν, δεν έχουν και κάτι άλλο να την προτείνουν. Ναι, η Γαλλία φαίνεται ότι έχει παγιδευτεί, γιατί οικονομικά και σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητά της, έχει θέματα. Η Γερμανία έχει γονατίσει και τη Γαλλία. Η Γαλλία από αυτό το δίπολο. Έχουν παγιδεύσει τους πολίτες σε αυτό το δίπολο. Η κακιά Λεπέν και ο εξανάγκης καλός Μακρόν, οι Γάλλοι πολίτες θα φύγουν. Θυμήστε το αυτό που στο λέω, θυμηθείτε το εδώ που με ακούτε, θα φύγουν. Και αν δεν λειτουργήσει η λογική, έχουμε δύο λογικές. Η μία λογική λέει, τι έχουμε να χάσουμε εδώ που έχουμε φτάσει, ας δοκιμάσουμε τη Λεπέν. Να δούμε τι θα κάνει. Η μία λογική είναι αυτή. Η άλλη λογική είναι επαναφορά του δεξιού κόμματος, δηλαδή του κόμματος των Ρεπουμπλικάνων,
οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν ακόμη και κάποιο από τα βασικά στελέχη τα οποία συμμετέχει στην κυβέρνηση του Μακρόν και το οποίο θα μπει μπροστά, ώστε αυτός ο αντιμακρονισμός, έτσι το λένε, στη χώρα της Μακρονίας, μιλάνε ειρωνικά. Δηλαδή το πρόσωπο του Μακρόν είναι που συγκεντρώνει την αρνητική ενέργεια. Εάν βγει κάποιος άλλος στη θέση του Μακρόν, αυτός με τους ψήφους της παραδοσιακής δεξιάς και με μια ενισχυμένη παραδοσιακή δεξιά, το κόμμα των Ρεπουμπλικάνων, αυτός θα είναι νικητής απέναντι στην Ευρωπαϊκή. Το λέω, το υπογράφω, θυμηθείτε το. Το πρόβλημα είναι το πρόσωπο, η συμπεριφορά του Μακρόν. Δεν μπορεί να βάζει τον κύριο Μπελαβουά υπεύθυνο για το κόψιμο των συντάξεων και την ίδια στιγμή να μαθαίνεται ότι δουλεύει ταυτόχρονα, έχει 14 επαγγέλματα, άλλα έμιστα και άλλα άμιστα, αλλά 14 διαφορετικές θέσεις. Αυτό το πράγμα είναι τεράστια σκάνδαλα στη Γαλλία, όπου η έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της αντίληψης περιθεσμών που έχουν οι Γάλλοι τόσο ανεπτυγμένο, καλύτερα από όλους στην Ευρώπη, δεν το συγχωρεί. Δεν το συγχώρεσε ποτέ. Δεν το συγχώρεσε το Φιλιόν. Δεν το συγχωρεί τώρα του Μακρόν. Δύο συνεχόμενα σκάνδαλα. Και ποιος ο υπεύθυνος των συντάξεων παίρνει υπόψη τη συντάξη του κόσμου. Γι' αυτό σημαίνει ότι έχει παγιδευτεί η Γαλλία. Η Γαλλία έχει θέματα. Η Γαλλία έχει υποστεί πλήγμα στην ανταγωνιστικότητά της, όπου έχουν υποστεί και άλλες χώρες λόγω του γερμανικού ευρώ. Εν πάση περιπτώσει, η Γερμανία έχει γονατίσει όλη την Ευρώπη και την Γαλλία. Άρα, το να λειτουργήσει ο Μακρόν τώρα η Γαλλία ως εξισορροπητική δύναμη στη Γερμανία, ειδικά τώρα που έχει η Βρετανία, είναι μονόδρομος. Σωστό. Αυτό είναι πολύ σωστό. Οι Γάλλοι βγάζουν και θέματα αντιγερμανικά. Μπράβο. Για πες αυτό που να σου πω, τι κλίμα επικρατεί για τη Γερμανία? Δεν υπάρχει, δεν είναι ο υπαρθμόν ένα εχθρός, αλλά ξαφνικά βλέπουμε στα συστήματα κριτική της γερμανικής τάσης, ενώ μέχρι πέρσι οι οικονομολόγοι θεωρούσαν πολύ σημαντικό μοντέλο η Γερμανία, τη οποία έπρεπε να πάρουν δείγματα οι Γάλλοι. Τώρα ξαφνικά βγαίνουν πάρα πολλές κριτικές, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι η αρχή αυτής της λεγόμενης πολιτικής της Γερμανίας, η οποία με τον τρόπο αυτό οδηγεί σε μια, αν θέλετε, πτώχευση, όχι μόνο τη μεσαία τάξη, γενικότερα του λαού. Προσέξτε, η Γαλλική Επανάσταση, παιδί του διαφωτισμού και στη συνέχεια η πορεία, η πολιτική μας έδωσε, αλλά από την αρχαιότητα ακόμη, την εξής μια μεγάλη αλήθεια. Δεν γίνονται αλλαγές χωρίς το λαό. Είτε το ότι καλεστούν δεξί, είτε αριστερή, είτε ό,τι θέλετε, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του λαού, αλλαγές δεν γίνονται. Αυτή η αντίληψη ότι από τα πάνω θα περάσουμε, που είναι η αντίληψη του πολιτικά ορθών, ότι σιγά σιγά δηλαδή θα μπούμε στις δομές, αυτή τη μεταποιημένη αντίληψη του Γκράμσκι, και θα αλλάξουμε την κοινωνία από τα πάνω χωρίς να πάρει χαμπάρι κανένας, τελείωσε. Παίρνουν χαμπάρι όλοι τώρα. Και αυτή επίσης η λογική ότι όποιος είναι με εμάς, όποιος δεν είναι με εμάς, είναι ακροδεξιός, είναι κρυπτοφασίστας ή είναι οτιδήποτε άλλο, τελείωσε και αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν εδώ είμαστε αντιμέτωποι με τα πραγματικά προβλήματα. Αυτό που συζητάει ο κόσμος είναι: έχουμε αυτό το πρόβλημα. Πώς θα μου το λύσεις? 1, 2, 3. Έτσι. Σύνθημα, το κύριο σύνθημα είναι: θέλουμε να ζήσουμε με dignité. Τι σημαίνει στα γαλλικά, μεταφρασμένο, αξιοπρέπεια. Οι άνθρωποι θέλουν να ξαναζήσουν με αξιοπρέπεια. Δεν μπορεί να ζουν και να είναι ειδικευμένα σκλαβάκια κάποιων ολιγαρχών οι οποίοι διοικούν τον κόσμο. Λοιπόν, ο Μακρόν πώς σκέφτεται να αντιμετωπίσει την κατάσταση? Προς το παρόν έχουμε σιωπή. Λένε, βγάζει μερικούς που είπαν ότι θα πάμε μέχρι τέλος. Προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τα Χριστούγεννα και τη δυσαρέσκεια του κόσμου, ο οποίος λέει ότι εγώ θέλω να πάω στις οικογένειές μου και δεν λειτουργεί τίποτα. Προσπαθεί να βάλει κάποια τρένα στη λούφα, ας μου επιτραπεί αυτή η φράση. Αλλά αυτή τη φορά οι διαδηλώσεις, και εδώ θέλω να το πω, δεν είναι μόνο όπως παλιότερα οι ανοργάνωτες. Εδώ μπήκαν και τα συνδικάτα. Τα οποία βέβαια αυτό έχει μια διπλή ερμηνεία. Απ' τη μία είναι πιο ισχυρή η οργάνωση, απ' την άλλη κάποιοι κατηγορούν τα συνδικάτα ότι πάνε να ελέγξουν το κίνημα. Αυτό θα το δούμε στην πορεία. Όμως, όταν έχεις απέναντί σου τέτοια αντίδραση, ό,τι και να κάνεις, ακόμη και αν κερδίσεις λίγο χρόνο λόγω αυτής της αντίληψης των διακοπών, ουσιαστικά παίζει κατενάτσιο απέναντι σε μια λέλα που είναι αμετάκλητη, είναι ανεπίθετη. Δεν μπορείς, αν δεν κατεβάσεις προτάσεις συγκεκριμένα. Άρα λοιπόν, το 64 χρόνια είναι ήδη πρώτη υποχώρηση του Μακρόν.
αμφισβητείται το ίδιο το σύστημα των σημείων πια. Εκεί είπε ο Πρωθυπουργός, θα το συζητήσουμε, θα τα ξαναδούμε όλα, τίποτα δεν είναι απόλυτο. Και όταν ακούμε μια κυβέρνηση να λέει ότι θα συζητάμε και δεν είναι απόλυτα τα πράγματα και τους θέλουμε το ένα και το άλλο κτλ., εκεί σημαίνει ότι προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να σώσει τα προσχήματα, να σώσει το πρόσωπό της, ώστε να μην φανεί ότι για δεύτερη φορά, μετά τα κίτρινα γυλαίκα, πάει πίσω σε αυτά τα οποία έχει ανακοινώσει. Θα ήθελα όμως να τονίσω, αγαπητή Λαύρο, αν και ελπίζω να τα ξαναπούμε, γιατί είναι μεγάλη ανάγκη. Θα τα λέω λίγο γρήγορα. Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι το τρίτο στάδιο μια αντίδραση που έχει ξεκινήσει επί Ολλάνδ. Τότε ήταν, μαζί τα λέγαμε τότε, οι περίφημες λεγόμενες διαδηλώσεις για όλους. Mm-hmm. Τότε ο Ολλάνδ έλεγε ότι είναι μια μάζοξη χριστιανών, ακροδεξιών κτλ. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο. Το δεύτερο στάδιο τα κίτρινα γυλαίκα. Και το τρίτο στάδιο αυτό. Αν δούμε τα αιτήματά τη και τα τρία, είναι ακριβώς αυτά τα αιτήματα που είπα εγώ στην αρχή. Ταυτοτικό. Ασφάλεια. Μεταναστευτικό. Και προστίθεται ένα νέο. Ένα νέο το οποίο το έχουμε πάλι στην εκπομπή. Τώρα, Ιούλιο. Πολιτιστικό. Ναι. Βάζουμε ζητήματα πολιτισμού. Υπάρχει τέτοια κατάσταση την οποία φωνάζουν στη Γαλλία. Όλοι. Ο Φίνκελκράουτ. Ο μεγάλος αυτός φιλόσοφος, σύγχρονος, προχθές, πριν τρεις μέρες, βγήκε στη Φιγκαρό, και μάλλον όχι στη Φιγκαρό, σε όλες τις εφημερίδες. Και μήπω στην Ακαδημία, είναι και ακαδημαϊκός. Χρειάζεται, λέει, ότι μια νέα ηθή. Αυτή τάση πραγμάτων. Προσοχή. Σπουδαία κουβέντα. Όχι μία μόνο. Χάσαμε τη σύνδεση με τον Δημοσίνη Λαβέτα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού ούτως ή άλλως. Λάμπρος Καλαρίτης, εμείς οι Έλληνες μαζί.